παραγγελία την έκανα. Τόση ώρα έβλεπα εκεί, αντί εκεί. Έλα ρε παιδί μου. Ξανά. Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Εγώ είμαι η Μαριάννα και σήμερα έχουμε ένα haul. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη, μου αρέσουν πάρα πολύ τα haul. Μου αρέσει πολύ να αγοράζω πράγματα γενικά. Έχουμε διάφορα πράγματα για σήμερα, εκτός από ρούχα. Για ρούχα θα κάνουμε ένα haul ίσως πιο μετά. Τώρα δεν έχω κάτι καινούριο να σας δείξω. Γι' αυτό πάμε να δούμε τι αγόρασα τώρα. Θα ξεκινήσω από trends. Α, να πω ότι έκανα την παραγγελία την Δευτέρα και την Τετάρτη τα είχα ήδη σπίτι μου. Τέλειο! Τέλειο! Μπαμ μπαμ! Λοιπόν, πήρα ένα σπρέι. Είναι το Bear With Me. Δεν το έχω ξαναδοκιμάσει, αλλά άκουσα ότι είναι πολύ καλό και θέλω πολύ να το δοκιμάσω. Πήρα αυτό το eyeliner, πάλι από NYX, θα το έχω από κάτω. Είναι το That's The Point λέγεται. Θα το έχω φυσικά από κάτω, να το δείτε άμα θέλετε. Πήρα αυτή την παλέτα πάλι από NYX, την Off Tropic. Είναι έτσι από μέσα. Έχει τέλεια χρώματα και άκουσα ότι γράφει υπέροχα. Πήρα ένα foundation της L'Oreal. Δεν το έχω ξαναδοκιμάσει ούτε αυτό. Το πήρα γιατί μου έλειψε το foundation μου. Άκουσα τα καλύτερα για αυτό το foundation. Είπα να το δοκιμάσω κι εγώ αυτό. Και πήρα και ένα concealer της Maybelline γιατί και αυτό μου έλειψε. Αυτό το χρησιμοποιώ χρόνια τώρα και είμαι πολύ ευχαριστημένη. Αυτά από trends. Α, όχι! Καλά, εντάξει. Πήρα και μια οδοντόπαστα τη White Glue. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Παίρνω αυτή για καπνιστές, αν και δεν καπνίζω. Μου αρέσει όμως πιο πολύ από τις άλλες. Την έψαξα σε πάρα πολλά φαρμακεία εδώ στην Κύπρο και δεν την βρήκα πουθενά. Και ευτυχώς την βρήκα στα trends. Στο trends. Ένα είναι. Άρα, στο. Ναι. Την βρήκα στο trends. Και ευτυχώς. Θα συνεχίσω με cult. Από cult beauty πήρα μια translucent πούδρα της Laura Mercier. Είναι η αγαπημένη μου. Μου έλειψε και αυτή. Άκου να δεις τώρα, δεν είχα σκοπό να έρθω Κύπρο τόσες μέρες εγώ. Εγώ πίστευα ότι θα έρθω 2-3 μέρες και έφερα πράγματα για 2-3 μέρες. Δηλαδή λίγα ρούχα, λίγα καλλιντικά, παπούτσια, ας μην μιλήσουμε για τα παπούτσια. Και τελικά πήγαμε σε καραντίνα. Τέλειο! Τέλειο! Και μου λείψαν όλα τα καλλιντικά, ρούχα καλοκαιρινά δεν έχω. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει. Αν θα πάμε πίσω, αν δεν θα πάμε. Θα δω, θα δούμε. Δεν ξέρω. Θα σας ενημερώσω σίγουρα. Πήρα και ένα peeling από Huda Beauty. Είναι το Wishful. Δεν το έχω δοκιμάσει ούτε αυτό. Θα το δοκιμάσω και θα δούμε άμα είναι καλό. Έχω παραγγείλει και από Beauty Bay 2 παλέτες. Θα τις έχω κάπου εδώ. Αλλά δυστυχώς δεν έχει έρθει. Έχει αργήσει πάρα πολύ. Αλλά εντάξει, κάνουμε υπομονή γιατί καταλαβαίνουμε τώρα με τον κορονοϊό είναι δύσκολα τα πράγματα. Αρχίζω με προϊόντα για τα μαλλιά που πήρα από το αγαπημένο μου κομμωτήριο εδώ στην Κύπρο. Τρίχες λέγεται, θα το έχω κάπου εδώ να το δείτε. Είναι τέλειο το κομμωτήριο, μου δίνουν πάντα τα καλύτερα προϊόντα. Έχω πάρει αυτό το σαμπού για τα μαλλιά της Kerastase. Είναι πολύ ωραίο. Έχω πάρει αυτή τη μάσκα. Όλα είναι από Kerastase που θα σας δείξω. Μου τα μαλακώνει τα μαλλιά μου, τα κάνει τέλεια. Και τέλος χρησιμοποιώ και αυτό το λαδάκι. Και το λατρεύω γιατί μου τα κάνει και αυτό πολύ μαλακά τα μαλλιά μου. Μυρίζει τέλεια, καταπληκτικό, το λατρεύω, το χρησιμοποιώ αρκετό καιρό γιατί προσπαθώ να μακρύνω τα μαλλιά μου, μου αρέσουν πάρα πολύ τα μακριά αλλά και υγιές μαλλιά. Γι' αυτό προσπαθώ να τα περιποιούμε όσο μπορώ. Πάω και κάνω και τις μάσκες μου και τις θεραπείες μου και όλα στο κομμωτήριο για να έχω λαμπερό μακρύ και υγιές μαλλί. Δεν τα ταλαιπωρώ καθόλου. Και
τέλος, φαντάζομαι το καταλάβατε και από την ανάλυση και από όλα, πήρα κάμερα. Όπα, ανάποδα. Παιδιά, ναι, επιτέλους αγόρασα μια κάμερα. Ρώτησα πάρα πολύ κόσμο για το ποια κάμερα να πάρω. Ρώτησα γνωστούς και αγνώστους. Ρώτησα και εσάς στο Instagram φυσικά να μου πείτε. Και οι περισσότεροι μου είπατε αυτή. Την λάτρεψα, είναι πολύ μικρή, άρα αυτό θα με βοηθάει και να κάνω εύκολα τα vlogs που θέλω να κάνω. Είναι τέλεια, ας πούμε εδώ βλέπω εσάς και εδώ βλέπω τον εαυτό μου. Δηλαδή θέλω να ξέρω αν είμαι on focus, να ξέρω αν είμαι στο πλάνο. Ναι, σταματώ να κοιτάω εκεί. Είναι δύσκολο να ξέρετε. Ενθουσιάστηκα πάρα πολύ, ήθελα πάρα πολύ μια κάμερα. Δεν ήταν ούτε πάρα πολύ ακριβή, ούτε πάρα πολύ φτηνή. Την πήρα από Public. Θα σας την έχω και αυτήν από κάτω αν θέλετε να δείτε. Πήρα και ένα τρίποδο για να τη βάζω, να βγάζω πιο εύκολα τα βίντεο μου. Αυτό που βλέπω τον εαυτό μου είναι τέλειο, γιατί θέλω να σας πω ότι πήγανε πολλά βίντεο χαμένα πριν πάρω αυτή την κάμερα, γιατί δεν έβλεπα αν είμαι στο πλάνο, αν είμαι on focus κτλ. Και αυτή θα με βοηθήσει να μην πηγαίνει χαμένος ο χρόνος μου. Λάτρεψα και τα χρώματά της. Είναι τέλεια, τέλεια. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Λοιπόν, αυτό ήταν το βιντεάκι μας για σήμερα. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like. Κάντε subscribe στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο. Βρείτε με και στο Instagram για να βλέπετε και εσείς πρώτοι αυτά που αγοράζω. Και ρωτώ πολλά πράγματα γιατί θέλω τη γνώμη σας να με βοηθάτε. Και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα σε ένα επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ που φτάσατε μέχρι εδώ. Bye! Ηρακλή, θέλεις να πεις ένα γεια? Θες ένα γεια στους φίλους σου? Είναι οι φίλοι σου. Γιατί είσαι τόσο αγενής? Γιατί είσαι αγενής και φεύγεις? Έλα εδώ. Έλα εδώ να πεις ένα γεια. Α, δεν θέλω.